Δεν ρίχνουν τους τόνους στο ΑΚΕΛ, συνεχίζοντας τις επικρίσεις προς τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ότι με τις κινήσεις του θέτει σε κίνδυνο την προσπάθεια επίλυσης του Κυπριακού. Καλεσμένος στην εκπομπή Αλφα Ενημέρωση, ο Τουμάζο Τσελεπής έριξε ευθείες βολές κατά του πρόεδρου Αναστασιάδη, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν θα επιστρέψει στην ομάδα στήριξης των διαπραγματεύσεων, αν δεν πιστεί ότι ο πρόεδρος ψάχνει για λύση της ζωνικής κοινοτικής ομοσπονδίας. Κάτι γίνεται με τη βάση λύσης του Κυπριακού. Εμείς θέλουμε να είμαστε βέβαιοι ότι υπάρχει βούληση να ξαναμπούμε σε μια διαδικασία και με καθαρό στόχο. Άμεση απάντηση στο ΑΚΕΛ από τον Αβέροφνιο Φύτου. Στην τελευταία συνάντηση με τη ΛΟΥΤ ήταν απέτηση του Προέδρου Αναστασιάδη να γίνει ρητή αναφορά αν θα επαναρχίσει ο διάλογος, ότι το πλαίσιο λύσης είναι η διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία. Ο Τουμάζο Τσελεπής πήγε και ένα βήμα παραπέρα, αποκαλύπτοντας ότι το ΑΚΕΛ έχει σοβαρές ενδείξεις, οι οποίες προκύπτουν μέσα από τις επαφές με μπλεκόμενα μέρη στο εξωτερικό, ότι ο Πρόεδρος συζήτησε και άλλες μορφές λύσης. Οι διασταυρωμένες πληροφορίες, όπως αξιολογείται, μας κάνουν να ανησυχούμε. Σε αυτά τα ταξίδια προκύπτει από όλους ότι συζητήσαμε τις λύσεις. Φαίνεται ότι προκύπτει, κύριε Χιμέντρη. Όλα αυτά μερικά 24 ώρες πριν την νέα ΛΟΥΤ, η οποία φτάνει όπως όλα δείχνουν την ερχόμενη καθορισμό αναφοράς για επιστροφή στις διαπραγματεύσεις.